Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Έκτακτη σύνοδος του Ευρωκοινοβουλίου με τη συμμετοχή Ζελένσκι σήμερα μετά τις νέες προειδοποιήσεις Βλάντιμιρ Πούτιν ότι οι ενέργειες και τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μείνουν χωρίς σκληρή απάντηση. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ κατηγόρησε τη Δύση ότι επέλεξε το δρόμο των κυρώσεων και όχι το δρόμο του διαλόγου. Με τους διπλωμάτες από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρούν από την αίθουσα την ώρα της ομιλίας του. Ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να έχει πυρηνικά όπλα. Η Δύση δεν πρέπει να κατασκευάσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουν τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα της Ευρώπης πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ενδεικτικά. Τη Βουλή ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα για τις αποφάσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το Ουκρανικό, λέγοντας για μία ακόμα φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στην Ουκρανία συντελείται μία τομή στο χρόνο. Η απόφαση που την αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των κανόνων επίλυσης των διακρατικών διαφορών με ειρηνικά μέσα, σημείωσε. Και πρόσθεσε πως με αυτόν τον τρόπο ο Ρώσος πρόεδρος αμφισβητεί με τη χρήση βίας στην εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας με την οποία η Ρωσία έχει στενούς δεσμούς, προκαλεί νεκρούς μεταξύ των οποίων και Έλληνες στη Μαριούπολη και οδηγεί στην προσφυγιά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Την ανησυχία του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τις επιπτώσεις εμπλοκής της χώρας μας με την αποστολή όπλων, χωρίς, όπως είπε, εισήγηση από το ΚΙΣΕΑ, χωρίς διαβούλευση ή ενημέρωση των κομμάτων και εκτός πλαισίου των οργανισμών που συμμετέχει η Ελλάδα μονομερώς. Είπε ωστόσο ότι η θέση ευθύνης που πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα επιτάσσει να στηρίξουμε τον Ουκρανικό λαό. Να αποστείλουμε όση περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια γίνεται, να στηρίξουμε τις προξενικές μας αρχές με όποιο τρόπο μπορούμε για να βοηθήσουν τα μέλη της ελληνικής κοινότητας να είμαστε κάθετοι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η παραβίαση του διεθνούς δικαίου δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή ούτε μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Η συζήτηση συνεχίζεται, αυτή την ώρα τοποθετείται ο επικεφαλής του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Στο πεδίο των μαχών το σφυροκόπημα είναι συνεχές. Στο Χάρκοβο ο ρωσικός στρατός αναδύναξε υποσταθμούς σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ίδρυυση. Ρωσικά στρατεύματα κινούνται προς την πρωτεύουσα, όπως ανακοίνωσε το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο. Η κυβέρνηση έκανε λόγο επίσης περί ρωσικής επίθεσης στην Χερσόνα στο νότο. Η Μαριούπολη πολιορκείται από βορρά και από τα δυτικά, καθώς προελάβουν ρωσικές χερσαίες δυνάμεις. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε ότι το νότιο λιμάνι της πόλης δέχθηκε σειρά από βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν άμαχοι και να προκληθούν ζημιές σε υποδομές. Συγκλονίζει η Ουκρανή που ζει στην Ελλάδα και η οποία λέει στον 984 «Τηλεφωνώ κάθε πρωί στους δικούς μου για να μάθω ποιοι είναι ζωντανοί». Η κυρία Τάισα, μέλος του Ελληνοουκρανικού Συλλόγου, αναφέρεται σε επιθέσεις σε βάρος αμάχων, το φόβο, τους πρόσφυγες, τους Ρώσους στρατιώτες που πεινούν, όπως είπε και λέει, λατούν σπίτια και καταστήματα για να βρουν φαγητό. «Βοηθήστε μας» ήταν το μήνυμά της προς τους Έλληνες για τα τεκτενόμενα. Το γραφείο του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου την ίδια ώρα γνωστοποίησε πως θα ζητήσει έγκριση για να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Σύσκεψη με θέμα τις προσφυγικές ροές από την Ουκρανία προς τη χώρα μας έγινε χθες υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Συζητήθηκαν η εφαρμογή της κοινωνικής οδηγίας για τους πρόσφυγες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα με βιομετρικά δεδομένα, το θέμα των ανήλικων προσφύγων και η καταγραφή τους, οι υποδομές φιλοξενίας καθώς και η εφαρμογή μιας σειράς μέτρων ασφαλείας. Τις τελευταίες 5 ημέρες στα σύνορα της Ελλάδας έχουν περάσει 1.032 Ουκρανοί πολίτες. Τουλάχιστον 500.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία για να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες από το η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγάλη κλίμακα στρατιωτική επίθεση, όπως έγινε γνωστό από την ενημέρωση του ΙΠΑ του αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φιλίππο Γκράντι. Χιλιόμετρα περπατάνε οι άνθρωποι, κυρίως γυναικόπαιδα, για να ξεφύγουν από τα ρωσικά πυρά σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, είπε στον 984 ο Απόστολος Βεΐζης, γιατρός μη κυβερνητικής οργάνωσης, που βρίσκεται στα σύνορα Πολωνίας, Μολδαβίας, Ρουμανίας.
Η κατάσταση των προσφύγων είναι σοβαρή. Περπατούν χιλιόμετρα έχοντας αφήσει πίσω το σπίτι τους, τους ανθρώπους τους που πολεμούν, αλλά και εκείνους που είναι ευάλωτοι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το εγχείρημα, αναφέρει. Τα νοσοκομεία έχουν σοβαρές ελλείψεις σε οξυγόνο, αντιβιωτικά και είδη πρώτης ανάγκης για τους τραυματίες πολέμου. Οι εθελοντές στα σύνορα κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά η προσπάθεια αυτή χρειάζεται ενίσχυση για όποιον θέλει και μπορεί να ενισχύσει τους ανθρώπους αυτούς. Δύσκολες είναι οι ώρες για τους Ουκρανούς. Κοντά 2.000 άνθρωποι έχουν φτάσει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Χιλιάδες είναι και όλοι όσοι με τα πόδια περνούν τα σύνορά τους. Λέει στον 984 επίσης εκπρόσωπος τουριστικού γραφείου που δραστηριοποιείται μεταξύ Αθήνας-Ουκρανίας μεταφέροντας κόσμο. Περίπου 100 Ουκρανοί που ζουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαροϊδάμη και τα όσα είπε στον 984, μετακινήθηκαν προς τη χώρα τους για να πολεμήσουν. Καλέσμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων της Ουκρανίας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνιστά καταφόρη παραβίαση των κανόνων διεθνούς δικαίου με μοναδικό προηγούμενο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Τέτοια γεγονότα, εάν μείνουν αναπάντητα, δημιουργούν δυστυχώς νέα τάξη πραγμάτων με ολέθριες συνέπειες για την παγκόσμια κοινότητα, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Καταδικάζει την επίθεση και υψώνει φωνή διαμαρτυρίας ενάντια σε κάθε πολεμική ενέργεια η οποία αποβαίνει σε βάρος των ανθρώπων και μάλιστα παιδιών και άμαχου πληθυσμού η Εκκλησία της Κρήτης. Νέες εμπριστικές δηλώσεις Χουλουσία Κάρη. Η Ελλάδα συνεχίζει την επιθετική ρητορική και αποφεύγει το διάλογο. Αν και εκδηλώνουμε πάντα τις καλές μας προθέσεις για συνομιλίες, διάλογο, ειρηνικούς τρόπους και μεθόδους, ειδικά η γειτονική μας Ελλάδα και ειδικά ορισμένοι πολιτικοί διαστρεβλώνουν σκόπιμα τα γεγονότα και συνεχίζουν μια επιθετική ρητορική κατά της Τουρκίας και κατά συνέπεια κλιμακώνουν τις εντάσεις, είπε. Την ίδια ώρα τα εξηκόμματα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, όσο μεταδίδεται με εξαίρεση το φιλοκουρδικό, δεσμεύτηκαν χθες να αλλάξουν τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας και υποσχέθηκαν να οικοδομήσουν ισχυρό φιλελεύθερο δημοκρατικό και δίκαιο σύστημα που θα καθιερώνει την διάκριση εξουσιών. Αποκαλυπτική συνέντευξη στο 1984 σήμερα. Το ομότιμο καθηγητή γεωφυσικής σεισμολογίας Γεράσιμου Παπαδόπουλου για το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι. Αιτία το αόρατο ρήγμα νηπιδητού, γαρύπας και παρτήρων. Παρουσίασε για πρώτη φορά εκτεταμένα αποσπάσματα της μελέτης που δημοσιεύει η ομάδα του σε κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό, εντοπίζοντας και ακτινογραφώντας όλα τα ρήγματα της περιοχής που έδωσε τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021 με ανυπολόγιστες ζημιές. Όπως αποκάλυψε, ο σεισμός δεν προήλθε από το ορατό ρήγμα Καστελίου προς Νηπιδητό, μήκους 5 χιλιόμετρων, αλλά από το αόρατο τμήμα Νηπιδητού Γαρύπας Παρτήρων, μήκους 10 χιλιόμετρων. Μάλιστα, μεταξύ τους παρεμβάλλεται τρίτο κάθετο ρήγμα στην Νηπιδητό, ενώ όλα μαζί αποτελούν ένα ενιαίο πλέγμα. Έτσι ερμηνεύεται και η επί 4 μήνες προσεισμική δραστηριότητα στο τρίγωνο Αρκαλοχώρι Πάρτηρας Θύρωνας. Η δραστηριότητα αυτή πρόσθεση γίνεται πλέον οδηγός για όλη την Ελλάδα και εκτός αυτής για ανάλογες πολύμηνες προσεισμικές δραστηριότητες. Διευκρίνησε ότι τόσο η μετασεισμική ακολουθία αλλά και το γεγονός ότι σε ένα τέτοιο αόρατο ρήγμα δεν υπάρχουν ιστορικές καταγραφές ενισχύει την άποψη ότι τέτοιοι σεισμοί των 6 Ρίχτερ δεν γίνονται με πυκνή συχνότητα αλλά με ένα κύκλο χρονικά πολύ μεγαλύτερο, δεκάδων ή και εκατοντάδων χρόνων για να συμβεί ξανά. Ο κύριος Παπαδόπουλος μίλησε τέλους για τη συμβολή της σεισμολογίας στην καταγραφή πολεμικών συνεπειών επί του εδάφους όπως στην Ουκρανία. Τη συνέντευξη του κυρίου Γεράσιμου Παπαδόπουλου αλλά και τους σχετικούς χάρτες μπορείτε να την ακούσετε και να δείτε μέσα από το site του 984, το Facebook του 984, όπως και το blog του Γιώργου Σαχίνη στο site neakrite.gr. Δεκτό έγινε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το αίτημα του Δήμου Ηρακλείου για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Δημοτικής Ενότητας Γοργολαΐνη, των Δημοτικών Κοινοτήτων 2ου Ανατολικού Διαμερίσματος, 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος και 4ου Βασιλιών, Βουτών, Δαφνών, Σκαλανίου, Σταυρακίων και των Δημοτικών Ενωτήτων Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού και Παλιανής για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση του περασμένου Σεπτεμβρίου.
σταδιακή άρση των περισσότερων περιοριστικών μέτρων από τα μέσα Μαρτίου, τουλάχιστον για τους εμβολιασμένους, και κανονικό Πάσχα προέβλεψε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Η Όμικρον μας παρέχει μια αισιοδοξία, εξήγησε πως πρόκειται για μια μετάλλαξη μεταδοτική μεν, αλλά λιγότερο νοσηρή. Αύξηση άνω του 100% αναμένεται να παρουσιάσει η κίνηση με τα δρομολόγια κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2022, όπως ενημέρωσε τον Υπουργό Τουρισμού, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη. Το Ηρακλείο περιμένει φέτος 240 δρομολόγια κρουαζιέρας, ενώ οι επιβάτες επισκέπτες υπολογίζεται να ξεπεράσουν τις 240.000, όταν τα αντίστοιχα στοιχεία του 2021 ήταν 118 κρουαζιερόπλια με σχεδόν 120.000 επιβάτες. Πανελλαδική κινητοποίηση των ξενοδοχοϊπαλλήλων αύριο 2 Μαρτίου με τη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό. Στις διεκδικήσεις, μεταξύ άλλων, κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, υποχρεωτική εφαρμογή της τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας των ξενοδοχοϊπαλλήλων και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς σε όλο τον κλάδο, στους ξενοδοχοϊπαλλήλους, στον επισιτισμό όπως και στους διανομείς. Αναρτήθηκαν χθες στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειωμένων του νέου διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για 1.000 ανέργους. Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε των πινάκων κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια. Οι υποψήφοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από σήμερα έως και την Παρασκευή 4 Μαρτίου. Σε δημόσιες υποδομές από τις 15 Μαρτίου η συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων σε ανασφάλιστους. Στη σύσταση ειδικής επιτροπής για να ελέγξει τις δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις μεταλλάθειου που έχουν γίνει στον επανυπολογισμό των συντάξεων του 19, προχώρησε ο ΙΕΦΚΑ, όπως έγινε γνωστό, από το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Νεκροί δύο Παλαιστινοί από πυρά στρατιωτών του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Στρατιώτες και αστυνομικοί με πολιτικά εισέβαλαν σε καταβλισμό προσφύγων στη Τζενίν για να συλλάβουν υποπτό που καταζητούσαν για τρομοκρατική δραστηριότητα, σύμφωνα με την Ισραηλινή Συνοριοφυλακή. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. FIFA και UEFA απέκλεισαν από τις διοργανώσεις τους τη ρωσική εθνική ομάδα και τους συλλόγους της χώρας. Η ΔΟΕ κάλεσε τις ανά τον κόσμο ομοσπονδίες να αποκλείουν τους Ρώσους αθλητές. 984. Ο καιρός. Συννεφιά και βροχές σήμερα, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφορέως στους 13 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο του 984, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.